πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά σαν χρήστες είναι η διαχείριση πολλών λογαριασμών. Χρησιμοποιούμε κοινούς κωδικούς στους λογαριασμούς μας με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας. Η υπάρχουσα λύση είναι τα password managers, τα οποία, αν και διευκολύνουν τη ζωή του χρήστη, αφήνουν εκτεθειμένους τους κωδικούς μας σε τρίτους. Έτσι, δημιουργήθηκε το CodeCo, μια τράπεζα κωδικών η οποία δίνει δυνατότητα στους χρήστες να μπαίνουν σε οποιοδήποτε λογαριασμό. Οι κωδικοί βρίσκονται αποθηκευμένοι με ασφάλεια στο χέρι του χρήστη. Με μία απλή κίνηση μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε σύστημα. Όσον αφορά το hardware, χρησιμοποιήθηκε ένα γυροσκόπιο συστητήρας και ένας μικροελεκτής, έτσι ώστε με τον κατάλληλο αλγόριθμο να γίνεται αναγνώριση και αποθήκευση μια συγκεκριμένη αλληλουχία κινήσεων που δίνεται από τον χρήστη. Αρχικά αναπτύξαμε μια δοκιμαστική ιστοσελίδα για την επίδειξη των δυνατοτήτων της εφαρμογής. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει κανονικά τα στοιχεία εισόδου του ή να κάνει χρήση του CodeBank και με μια απλή κίνηση να εισέλθει αυτόματα στην εφαρμογή. Επιπλέον, η άμεση ρύθμιση και η απλή λειτουργία του το καθιστούν κατάλληλο για χρήση από άτομα μη εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Ουσιαστικά με το 3D Reader καταφέραμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να έχουμε μία θήκη για να φαίνεται πιο καλή εξωτερική εμφάνιση, για να μπορέσουμε αργότερα να το πουλήσουμε και να το μανατζάρουμε. Στο μέλλον, στοχεύουμε στην αύξηση της ασφάλειας του προϊόντος, καθώς και την ευκολία χρήσης για τον τελικό χρήστη. Με τη χρήση Bluetooth, η συσκευή συνεργάζεται με ένα μεγάλο εύρος ηλεκτρονικών συσκευών, επιτρέποντας την αυτόματη σύνδεση του χρήστη σε οποιοδήποτε website. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την αποδοχή ενός προϊόντος είναι η τιμή του. Λόγω χρήσης κοινών και άμεσα διαθέσιμων υλικών, η τιμή του CodeBank θα είναι πάρα πολύ χαμηλή, κάτι που θα το καθιστά προσιτό στην πλειοψηφία του αγοραστικού κοινού. Τέλος, ο μηχανισμός αναγνώρισης κινήσεων θα βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση accelerometer. Έτσι, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε την αντικίνηση.